Τη νίκη Ερντογάν έναντι Κιλιτσντάρογλου προσπαθούν να ερμηνεύσουν οι ειδικοί για τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας. Για το θέμα μίλησε στην τηλεόραση του Σέντερ ο τουρκολόγος Δημήτρης Σταθακόπουλος. Η Τουρκία ήταν και είναι και θα είναι αναθεωρητική. Η Ελλάδα έχει την εξής επιλογή. Όσο της πέφτει λόγος, γιατί δεν ψηφίσουμε εμείς, δεν είμαστε τουρκικός λαός. Έχει να διαλέξει μεταξύ σκύλας και χάριδης. Μάλιστα. Έχει να διαλέξει μεταξύ του κοσμικού, όπως εκδηλώνεται πολιτικά τους κεμαλιστές παλιά και σήμερα τους επιγόνους τους. Τους είδαμε να συγκεντρώνονται υπό τον Κιλιτσντάρογλου οι έξι αρχηγικά κόμματα στα τουρκικά ονομαζόμενα Ελτλίμασα, που σημαίνει το τραπέζι των έξι. Αυτό είναι το κοσμικό διαχρονικά, το οποίο συγκρούεται με το ιερό διαχρονικά του Σχαριάτ στην Οθωμανική Αυτοκρατορία παλιά και σήμερα στην Τουρκία, το οποίο πολιτικά εκφράζεται από τον πρόεδρο Ερντογάν. Και οι δύο πλευρές, η σκύλα και η χάρη δηλαδή που αντιμετωπίζει ο Ελληνισμός απέναντί του, είναι αναθεωρητές. Ρεβιζιονιστές, όπως λέγανε κάποτε παλιά στην ορολογία. Αυτό έχει όμως διαφορετική εκδήλωση. Αλλιώς εκδηλώνουν οι κοσμικοί την επιθετικότητά τους προς τον Ελληνισμό. Να θυμίσουμε το 1922, το 1955, το 1964, το 1974, το 1996 και σήμερα να λένε στον Ερντογάν πήγαινε πρόεδρε, πάρε τα κατεχόμενα παρανόμως από τους Έλληνες του Ανατολικού Αιγαίου και εμείς αυτούμε σε επίρρωση και σε βοήθειά σου να τα απελευθερώσουμε. Από την άλλη μεριά, το ιερό εκφραζόμενο πολιτικά από τα τελευταία 21 χρόνια από τον πρόεδρο Ερντογάν είναι εξίσου επιθετικό, αλλά με έναν διαφορετικό τρόπο επίθεσης και εξίσου επικίνδυνο. Είναι πολιορκητικό, δηλαδή θεωρεί ότι πρέπει να πολιορκεί, να σπάει τα νεύρα, να το πω έτσι, έχοντας σύμμαχο τον χρόνο και την υπομονή, όπως αναφέρει ο Λέων Τολστόι στο έργο του Πόλεμος και η Ειρήνη, να σπάει τα νεύρα στον αντίπαλό του, να το λέει ο αντίπαλος επιτέλους τι θέλεις, να κάτσουμε να συζητήσουμε, να τα βρούμε, όπου εκεί πλέον ο καταπατητής, λέγει η Τουρκία, εξομοιώνεται σε ίσο συνομιλητή με τον κύριο, αυτόν που έχει τους τίτλους. Και τίτλους όχι χαρισμένους, ποτισμένους με αίμα, αλλά κυρίως σφραγισμένους με διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις. Όπως φέτος κλείνεται 100 χρόνια η συνθήκη της Λοζάνης, που ορίζει σύνορα, και ο πρόεδρος Ερντογάν τη θεωρεί νεκρή. Άρα λοιπόν με αυτό έχουμε να κάνουμε. Και όσοι βαυκαλιζόντουσαν, συνάδελφοί μου αναλυτές, ότι θα ήταν καλύτερα να έχει εκλεγεί ο Κιλιτσντάρογλου, να τους θυμίσω λοιπόν ότι ο Κιλιτσντάρογλου είναι πνευματικό τέκνο του Ετζεβίτ, που Ετζεβίτ σημαίνει εισβολή στην Κύπρο, και ότι η Αξενέρ, η Λίκαινα, γκρίζη Λίκαινα, γκρίζα Λίκαινα, ήταν υπουργός της Τανσούτσιλερ, που σημαίνει εισβολή στα Ήμια. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι δεν έχουμε επιλογές και τέλος πάντων οι επιλογές μας που έχουμε απέναντι στην Τουρκία είναι αυτές οι δύο. Ένα λάθος που κάνουμε οι Δυτικοί και εμείς εδώ στην Ελλάδα είναι ότι προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τους Τούρκους με τον δικό μας αξιακό κώδικα. Δεν ερμηνεύουμε. Οι Τούρκοι είναι sui generis, είναι ιδιογενής, ιδιότυπη χώρα. Πρέπει να αντιληφθείς τι λένε, να κατανοήσεις τι λένε, χωρίς να σημαίνει ότι τον ενστερνιζόμαστε. Ένας δικηγόρος, όταν αντιδικεί, διαβάζει τις προτάσεις του αντιδικού του, γιατί αν τις διαβάσει και πει έχει άδικο, θα χάσει. Άμα δεν διαβάσει τον αντιδικό σου. Άρα λοιπόν ψάχνει να βρει τις ρογμές των ισχυρισμών του αντιδικού σου, να κάνει προσθήκη και αντίκριση να κερδίσει. Άρα λοιπόν, το να λέμε ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι σύγχρονα, δεν αρμόζουν στην λογική και στην αισθητική μας και στην ηθική, αν θέλετε. Ναι, αυτό με ένα δυτικό μάτι, με το δικό μας συνέστημα ως Έλληνες. Για τους Τούρκους, πρέπει να δούμε τον δικό του συμβολισμό. Τζαμιά έχουν πάρα πολλά να πάνε να ψεκριθούν. Γιατί ειδικά στην Αγία Σοφιά? Δεν είναι για να μας δείξουν ότι μας κέρδισαν σαν σήμερα η αποφράση μέρα 29 Μαΐου. Ουσιαστικά ενεργοποίησε ο Ερντογάν όταν μετέτρεψε την Αγία Σοφιά από μουσείο σε τζάμι τον Ιούλιο του 20, όπως θυμόσαστε, με απόφαση του Ντάνι Σταϊ, του Συμβουλίου Επικρατείας τους. Αυτή την απόφαση επικύρωσε με προεδρικό διάταγμα, αυθημερών κιόλας. Χρήστηκε μέσα στην Αγία Σοφιά άτυπος χαλίφης από τον Αλί Ερμπάς, τον υπεύθυνο θρησκευτικών θεμάτων της Τουρκίας, με το ξύφος μάλιστα του Φατίχ, του Πορθητή. Συμβολικά, για αυτού σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Για το Ισλάμ δεν σημαίνει τίποτα. Γενικότερα γιατί δεν τον αποδέχονται ως, ουσιαστικά σαν χαλίφη του Ισλάμ. Και κυρίως η Αίγυπτος και η Σαουδική Αραβία. Αλλά σε κάθε περίπτωση, συμβολικά ενεργοποίησε το τρίτο πυλώνα του Ισλάμ παγκοσμίως. Ποιοι είναι οι τρεις πυλώνες του Ισλάμ, σαν το πόσημα? Η Μέκα, πάντοτε ενεργή. Το Αλ-Ακτσά στην Ιερουσαλήμ, το οποίο ενίοτε είχαν οι χριστιανοί από την εποχή των Σταυροφόρων και τώρα ανήκει πάλι στους μουσουλμάνους. Και ο τρίτος πυλώνας που δεν τον είχαν ενεργοποιήσει, γιατί ήταν μουσείο, ήταν η Αγία Σοφιά. Ενεργοποιούμενη πλέον η Αγία Σοφιά ως τζαμί,
έχουν το τεμέλ, τεμέλ σημαίνει θεμέλιο, ελληνική λέξη στα τουρκικά, έχουν τα θεμέλια λοιπόν του Ισλάμ και τους δηλώνει στην ούμα των μουσουλμάνων, στην κοινότητα των μουσουλμάνων, Ερντογάν, ότι εγώ είμαι ο πνευματικός ηγέτης που ενεργοποίησα και τον τρίτο πυλώνα, το πόσιμο του Ισλάμ, της θρησκείας μας. Γι' αυτούς παίζει τεράστιο ρόλο, για μας το αγνοούμε, προφανώς περισσότερο από αυτό που λέω τώρα, ίσως το θεωρούμε και θλιβερό, προφανώς, αλλά για αυτούς είναι θριαμβευτικό. Άρα λοιπόν στα δικά τους μάτια δεν κάνανε μία βεβήλωση, κάνανε ένα θρίαμβο.